Ο Πλάτωνας μιλούσε για δύο κόσμους. Ένας είναι ο αισθητός, ο οποίος είναι ο κόσμος που μπορούμε να αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας, και ένας είναι ο νοητός, αυτός που μπορούμε να αντιληφθούμε με το μυαλό μας. Στο έργο, ο κόσμος των αισθήσεων βρίσκεται στο αριστερό μέρος της σκιάς, ενώ ο κόσμος των ιδεών βρίσκεται στο δεξί μέρος της σκιάς. Ο νοητός κόσμος λέγεται και κόσμος των ιδεών. Εδώ, στον κόσμο των ιδεών, θέλω να σκεφτείτε πως ό,τι βλέπετε που σας μοιάζει με άνθρωπο δεν είναι άνθρωπος. Είναι μια ιδέα. Έτσι επέλεξα εγώ να αναπαραστήσω τις ιδέες, με ανθρώπινες μορφές. Αυτός λοιπόν εδώ ο άνθρωπος είναι στην ουσία μια ιδέα που περνάει. Τώρα, βλέπετε εδώ μια γυναικεία φιγούρα. Παρατηρήστε αυτή τη γυναίκα, σε λίγο θα μείνει έγκυος. Από την άλλη μεριά, συγκρατήστε στο μυαλό σας το μάτι που βγαίνει αυτή τη στιγμή εδώ και έναν ήχο που θα ακουστεί κάποια στιγμή και θα εξηγήσω στη συνέχεια τι είναι αυτά. Ας επικεντρωθούμε στην εγκυμοσύνη της γυναίκας. Ακούσατε έναν ήχο, βλέπετε και το μάτι ολόκληρο από την άλλη πλευρά, θα τα σχολιάσω αργότερα. Αυτή η γυναικεία λοιπόν φιγούρα τώρα μόλις έμεινε έγκυος. Αφού είμαστε λοιπόν στον κόσμο των ιδεών, η γυναίκα αυτή κυοφορεί μια νέα ιδέα. Μέσα της το έμβριο αναπτύσσεται, οπότε η κοιλιά της εδώ συνεχώς φουσκώνει και στην πλήρη εγκυμοσύνη της εδώ θα έχει σχηματιστεί μια άλλη γυναίκα. Νάτι, πιο μεγάλη σε ηλικία, πιο όρημη ιδέα. Η οποία όμως μόλις αντιλαμβάνεται ότι γεννιέται η καινούρια, αρχίζει και αποδομείται προκειμένου να παραχωρήσει τη θέση της στη νέα ιδέα. Εδώ αποκολλάται η κοιλιά της μάνας και βγαίνει από μέσα το έμβριο. Έχω επιλέξει την ίδια χρονική στιγμή που στον ένα κόσμο, εδώ, στον κόσμο των ιδεών, υπάρχει μία γέννηση, απέναντι στον κόσμο των αισθήσεων κάποιος σκοτώνεται. Το σώμα μας είναι ύλη, φύρεται. Επιστρέφοντας ξανά στις ιδέες, η μικρή ιδέα θα μεγαλώσει. Εγώ επέλεξα εδώ να γίνει άντρας, ο οποίος στέκεται τώρα απέναντι στη γυναίκα. Και αυτή η φιγούρα θα αποδομηθεί. Υπάρχει λοιπόν μία συνεχή εναλλαγή ιδεών. Δείτε λίγο σε αυτό το σημείο. Ένα χέρι αγγίζει ένα γυναικείο στήθος. Αν λοιπόν περάσουμε στον κόσμο των αισθήσεων, μπορεί κανείς να εντοπίσει όλες τις αισθήσεις. Ήδη έχουμε εντοπίσει τις τρεις. Ο ήχος που ακούσαμε είναι η ακοή. Το μάτι που είδαμε η όραση. Και το χέρι εκεί είναι η αφή. Σε αντίθεση με εκείνο το χέρι, εδώ στον κόσμο των ιδεών, βγαίνει και εδώ ένα χέρι, το οποίο κατευθύνεται και αυτό προς το στήθος. Εδώ όμως, σε αυτή την απόσταση θα σταματήσει, αρχίζει την ανωδική κίνηση και θα ξαναμαζευτεί. Δεν υπάρχει το άγγιγμα. Υπάρχει όμως η σκέψη και η ιδέα. Σε αυτό το σημείο φαίνεται ένα κεφάλι. Και η κόκκινη περιοχή ανεβαίνει και θα φτάσει και στο στόμα του κεφαλιού, οπότε θα φανεί σαν να πίνει κρασί. Είναι μια αναφορά στην αίσθηση της γεύσης. Και το λουλούδι αυτό θα περάσει μπροστά από τη μύτη καταγράφοντας αυτή τη συγκεκριμένη πορεία. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια αναφορά στην όσφηση.
Αυτές είναι μερικές από τις σκέψεις και τις εικόνες που έχω τοποθετήσει στο έργο. Υπάρχουν και άλλες, αλλά πέρα από τις δικές μου εικόνες και σκέψεις, το έργο αφήνει τα περιθώρια να δείτε δικές σας εικόνες.